Πάμε σε μία ακόμη συζήτηση. Θα συζητήσουμε για τουρισμό. Δεν θα αποφύγουμε βέβαια να συζητήσουμε και για τέτοιους προβλήματα, τέτοιου είδου προβλήματα όπω είναι το υψηλό ενεργειακό κόστο που και ε, τα τουριστικά καταλήμματα θα κληθούν να ε, πληρώσουν. Με αφορμή βέβαια την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού που είναι σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον πρώτο αντιπρόεδρο τη Ένωση Ξενοδόχων τον κύριο Σπύρο Σουρέλη. Κύριε Σουρέλη, καλησπέρα σα. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα σας κυρία Σταύρο, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ε, Παγκόσμια Μέρα τουρισμού ε, και υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα στον φετινό εορτασμό ε, κύριε Σουρέλη, έτσι? Έτσι ακριβώς είναι, μετά από δύο χρόνια όπου δοκιμάστηκαν οι επιχειρήσεις του τουρισμού και όχι μόνο του τουρισμού και σε άλλους κλάδους με την βοήθεια βέβαια και την ενίσχυση που είχαμε από την κυβέρνηση για να μην καταρρεύσουν οι επιχειρήσεις θα έλεγα ότι πλέον έχουμε μία νότα εσιοδοξίας για τη χρονιά που διανύουμε το 2022 τουλάχιστον όσον αφορά τις πληρότητες και την επισκεψιμότητα τόσο του δικού μας προορισμού αλλά γενικότερα υπάρχει μία εφορία στη χώρα για τα αποτελέσματα που φέρνει ο τουρισμός είναι σίγουρα ο κλάδος που στηρίζει την εθνική οικονομία, γιατί υπάρχουν αρκετές δυσκολίες όσον αφορά και την ακρίβεια, αλλά και ε, το ενεργειακό που ταλανίζει τους περισσότερους. Ε, από εκεί και πέρα, σίγουρα ε, το Ταμείο βέβαια θα γίνει στο τέλος. Θα έλεγα ότι είναι μια μεταβατική χρονιά και η χρονιά που διανύουμε το 2022, γιατί ως επιτοπλίστων ε, και οι επιχειρήσεις οι τουριστικές ε, δεν μπόρεσαν τι αυξήσει αυτέ που υπάρχουν τόσο στο ενεργειακό κόστο όσο και στο κόστο των πρώτων υλών να τι μετακυλήσουν, να τις μετακυλήσουν στου καταναλωτέ. τους έχουν απορροφήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Mm -hmm. Οπότε αναγκαστικά οι περισσότερε επιχειρήσει στο τέλο τη χρονιά θα είναι με οριακά κέρδη, κάποιε θα είναι με ισοσκελισμένου ισολογισμούς και κάποιες ίσως θα κλείσουν και στο κόκκινο για άλλη μια χρονιά. Τα τελευταία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μας ήρθε το τελευταίο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε. Είναι θετικό πολύ το ότι τουλάχιστον όσες επιχειρήσεις αυξάνουν τους απασχολούμενους, δεν θα πληρώσουν τέλος επιτιδεύματος και θεωρώ ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό, και μα ανακοινώθηκε και μία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο, όπω πολύ καλά ξέρετε, σε λίγε μέρε θα ξεκινήσει. Σε κάποιε ίσω ορεινέ περιοχέ έχει ήδη ξεκινήσει. Ε, τη τάξη των 20 λεπτών επιδότηση, η οποία επιδότηση θα είναι στην Αγγλία κατευθείαν. Ε, θετικό, θα θέλαμε ίσω και λίγο παραπάνω, αλλά έστω και τα 20 λεπτά νομίζω ότι είναι προ τη σωστή κατεύθυνση και αναμένουμε να δούμε και τι άλλο θα υπάρξει όσον αφορά τα ενεργειακά. Περιμένουμε εδώ και χρόνια το εξοικονομώ για επιχειρήσεις. Δεν έχουμε κάτι καινούριο, κάτι νεότερο. Θα δούμε βέβαια αν υπάρξει έστω μέσα στο χειμώνα κάποια εξαγγελία και για αυτό το θέμα. Ε, σίγουρα για την δική μας την περιοχή, κύριε Σουρέλη, ε, τώρα ουσιαστικά είναι η περίοδος που περιμένουμε να δούμε το πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Γιατί ε, παραδοσιακά ήμασταν μια περιοχή, είμαστε μια περιοχή που δουλεύαμε περισσότερο του χειμερινού μήνε. Βέβαια, είδαμε το, τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε τα χρόνια τη πανδημία, όπου και εκεί όμως είχαμε κόσμο, γιατί ήμασταν και μια safe περιοχή, κυρίω σε ό,τι αφορά το θέμα τη πανδημία. Οπότε κάποιοι μα προτίμησαν. Έχουμε κόσμο και του καλοκαιρινού μήνε, αλλά ουσιαστικά εσεί θα, θα, μπορέσετε να έχετε μια πολύ καλύτερη εικόνα με το πέρα του χειμώνα ουσιαστικά. Να πούμε ότι οι μήνες που διανύουμε τώρα, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, είναι παραδοσιακά η high season, η υψηλή περίοδος για την περιοχή μας. Ε, αυτό αποτυπώνεται και στις κρατήσεις που έχουμε. Mm -hmm. Υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή. Υπάρχουν αρκετές αθλητικές εκδηλώσεις που φέρνουν κόσμο, αρκετά συνέδρια και διάφορες άλλες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ε, το καλοκαίρι σίγουρα θα έλεγα ότι μετά την, το 2019 και μέσα στην πανδημία αλλά και φέτος πλέον το έχουμε παγιώσει ως μια εποχή όπου υπάρχει επισκεψιμότητα, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να κάνει κάτι εναλλακτικό, υπάρχει κόσμος που συνδυάζει τη θάλασσα με ολιγοήμερες διακοπές και στα ορεινά, υπάρχει κόσμος διερχόμενος από την περιοχή μας γιατί έχουμε καταστεί κόμβος και πολλές φορές ε, ίσως επειδή κάποιοι θέλουν να διαμείνουν και μία μέρα στην περιοχή μας Ευρύτερη περιοχή, να μην βρίσκουν κατάλημα στα παραθαλάσσια μέρη και να επιλέγουν την περιοχή μα. Θα έλεγα βραχυπρόθεσμα ακόμα και η πολεμική σύραξη στη Ρωσία και την Ουκρανία μα ευνόησε. Μακροπρόθεσμα, σίγουρα, όλου θα μα επηρεάσει αρνητικά, αλλά βραχυπρόθεσμα μα ευνόησε γιατί είδαμε κόσμο του καλοκαιρινού μήνε από χώρε που δεν είχαμε ξαναδεί, όπω είναι η Σλοβενία, όπω είναι η Λιθουανία, όπω είναι, είναι η Ρουμανία, όπω είναι. Ε, γενικά οι χώρες, ε, οι πρώην ας πούμε ανατολικές οι οποίες ε, ίσως και λόγω της σύραξης το ότι δεν μπόρεσαν να πάνε προς τη μαύρη θάλασσα ήρθαν προς την περιοχή μας, αυτό μας ε, βοήθησε θετικά Οπότε το καλοκαίρι το έχουμε παγιώσει. Ε, μακάρι να εξελιχθούν έτσι και τα επόμενα χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα μένει, θα έλεγα, το μεγάλο κενό είναι μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων μέχρι να έρθει η Άνοιξη οι απόκριε και οι, οι σχολικές, ενδρομές, δρομές, σχολικές, ναι, και σχολικέ Ναι, και, το Πάσχα, εκείνο το διάστημα, δύο-δυόμιση δύο, δύο μήνε, όπου εκεί θα πρέπει λίγο να επικεντρωθούμε τώρα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώ θα μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην περιοχή, ώστε και αυτό το κενό διάστημα, το κενό μέσα σε εισαγωγικά, γιατί οι μηδενικέ δεν είναι οι πληρότητε, αλλά είναι σχετικά χαμηλέ να μπορέσουμε και εκεί πέρα να αυξήσουμε τις πληρότητες. Πάντω, σίγουρα έτσι περιμένετε, είναι αισιόδοξα τα μηνύματα όπω είπατε και εσείς κύριε Σουρέλη. Αλλά ακριβώ τα ζητήματα τη ακρίβεια στι πρώτες ύλε και στα προϊόντα τα οποία εσεί χρησιμοποιείτε, το, οι αυξήσει οι μεγάλε στην ενέργεια, όση επιδότηση και αν θα σα δοθεί, έτσι μετά από δύο χρόνια που ουσιαστικά ήσασταν ανενεργοί ω επιχειρήσει, ανενεργέ ω επιχειρήσει. Σίγουρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ισοσταθμίσει, αν θέλετε, την, α, την κατάσταση. Σίγουρα, όπως είπατε και εσεί, θα είναι μία μεταβατική χρονιά. Και δεν ξέρω έτσι, αν υπάρχουν έτσι. και δεν ξέρω αν, επειδή ήδη διαφαίνεται ότι θα είναι δύσκολο ο χειμώνα και με από πλευρά καιρικών συνθήκων, γιατί το βιώνουμε τι τελευταίε ημέρε, αν υπάρχουν και συνάδελφοί σα, κυρίω στα ορεινά, που σκέφτονται το τι θα κάνουν, αν θα ανοίξουν το κατάλημά του. Τα μηνύματα που έχουμε από την υπόλοιπη χώρα μαθαίνουμε και συνομιλούμε με συναδέλφους ότι υπάρχουν και τέτοιοι προβληματισμοί σε κάποιες περιοχές που ίσως δεν κινήθηκαν τόσο καλά και δεν αναμένεται να κινηθούν τόσο καλά. Υπάρχουν συνάδελφοι σε άλλες περιοχές της χώρας οι οποίοι το σκέφτονται πολύ να ανοίξουν κυρίως λόγω του, του δυσβάσταχτου κόστους λειτουργίας και επειδή αναμένουν ότι δεν θα έχουν τις ανάλογες πληρότητες. Εμείς θα έλεγα στην περιοχή μας είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα ε, κυρίως λόγω της επισκεψιμότητας και πάλι χωρίς τις προσδοκίες ότι ε, όλο αυτό το ρεύμα που υπάρχει προς την περιοχή μας θα μετουσιωθεί και σε, σε κέρδη. Περισσότερο μας ενδιαφέρει να, να διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιχειρήσεις. Φυσικά δεν είμαστε ε, φιλανθρωπικά ιδρύματα. Θέλουμε το κέρδος, αλλά στην παρούσα φάση είναι σίγουρα δύσκολο το να καταφέρουμε να πετύχουμε τα, τα προσδοκόμενα κέρδη, οπότε... Ο στόχος είναι να υπάρχει τζίρο, να μπορούμε να γυρνάμε χρήμα στην αγορά, να μπορούμε να πληρώνουμε το προσωπικό και τους προμοθευτέ μας, να ανταποκρινόμαστε. Ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε από το κράτος όσες περισσότερες ενισχύσεις μπορούμε, ε, κυρίως για να μην υπομισθούν οι καταναλωτές ε, αυτή την αύξηση, οπότε καταλαβαίνουμε και εμείς ότι θα υπάρξει μια ειστέρηση στις, ε, στις ροές των επισκεπτών. Και σίγουρα ο χειμώνα θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και ελπίζουμε όσο το δυνατόν να είναι λιγότερο βαρύ ο χειμώνα και κυριολεκτικά, ώστε να μην εκτοξευτούν και τα, τα κόστη πολύ. Πριν λίγο διάβαζα ότι ακόμα και στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα της ακρίβειας και στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις επιχειρήσεις όσον αφορά την προμήθεια των πρώτων υλών. Καθημερινά βλέπουμε ανατιμήσεις, καθημερινά δυσκολευόμαστε να κοστολογήσουμε. Έχουμε φαγητό, έχουμε εστίαση στις επιχειρήσεις. Ακόμα και ένα πρωινό να έχει το πιο απλό είναι και αυτό ένα κόστος. Προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε να μην αυξήσουμε πολύ τις τιμές μας και έτσι καταφέρουμε να έχουμε αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουμε όσον αφορά την ε, ροή των επισκεπτών γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στον κόσμο και ο κόσμος για να ταξιδέψει θέλει όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές, όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ε, προσπαθούμε να το πετύχουμε τις περισσότερες μέρες γιατί υπάρχουν και κάποιες μέρες όπου είναι λίγο δύσκολο να όταν όλοι θέλουν να ταξιδέψουν το δίμερο, τρίμερο τις 28 Οκτωβρίου ή τα Χριστούγεννα, καταλαβαίνετε ότι εκεί ε, είναι και λίγο δύσκολο να είμαστε κι εμείς Ανταγωνιστική ανταγωνιστικές και χαμηλές τιμές γιατί τα περισσότερα δωμάτια είναι ήδη προπολιμένα. Μάλιστα. Κύριε Ζουραλή, θέμα του, της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού είναι επανεξετάζοντας τον τουρισμό. Τι θα πρέπει να επανεξετάσουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τον τουρισμό της δικής μας περιοχής για να μπορέσουμε ε. πραγματικά να προωθήσουμε αυτό το προϊόν και να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκάτε και εσείς Ω επαγγελματίε του τουρισμού, αλλά συνολικότερα, αν θέλετε, και η τοπική οικονομία. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που, ω επιτοπλίστων, 9-10 μήνε το χρόνο έχουμε πετύχει το να έχουμε επισκεψιμότητα και πληρότητε. Σίγουρα και οι άλλοι δύο-τρει μήνε είναι σημαντικοί. Αλλά πλέον θα πρέπει να, να στραφούμε στο να καταφέρουμε να έχουμε πιο ποιοτικό τουρισμό, μεγαλύτερου βαλαντίου τουρισμού στην περιοχή μα. Θέλουν πιο ποιοτικέ διακοπέ. Θέλουν τι διακοπέ εμπειρία που λέμε συνεχώ, που δεν ξέρω σε τι βαθμό το έχουμε επιτύχει. Mm -hmm. ε, και σίγουρα εκεί πρέπει να στοχεύσουμε τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα συνδυασμό βέβαια πραγμάτων για να το επιτύχουμε. Είναι να ολοκληρωθούν και οι υποδομέ. Ε, οι περισσότεροι από αυτού ε, του επισκέπτε θέλουν αεροδρόμιο, θέλουν υδατοδρόμιο, θέλουν άλλες υποδομές που δεν έχουν γίνει ακόμα. Φυσικά και οι ξενοδοχειακές μονάδες να μπορούν να ανταποκριθούν. Στην περιοχή μας υπάρχουν καινούργιε επενδύσεις οι οποίες προσπαθούν να απευθυνθούν σε ένα τέτοιο είδους τουρισμό. Προσπαθούν και οι παλιότερε επιχειρήσεις όσο γίνεται να εξυγχρονιστούν για να ακολουθήσουν. Ε, αλλά στόχος πρέπει να είναι αυτός πλέον ο τουρισμός εμπειρίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για να μπορέσουμε να να καταφέρουμε να, να δεχθούμε τουρίστες ε, μιας μια άλλη δυναμικής για την περιοχή μας. Εσείς ως ένας Ξενοδόχων, εξάλλου έχετε στα χέρια σαν θέλετε μια σειρά από αποτελέσματα μελετών έτσι που δείχνουν ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας, που δείχνουν ποιε είναι οι προοπτικές της περιοχής και πάνω σε αυτές μπορείτε να βασιστείτε ακριβώς σε συνεργασία με όλους τους φορείς να μπορέσουμε να, να φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για να αναπτυχθεί ε, ο τουρισμός. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς προσπαθούμε, είμαστε υπέρ των συνεργειών σε όλα. Ε, θέλουμε να προχωρήσει κάποια στιγμή ακόμα και ο οργανισμός ε, και, και προώθησης του, του προϊόντος, του προορισμού μας. Ε, σίγουρα κάποια ε, πράγματα σε αυτό τον τομέα έχουν τελματώσει. Δεν μας βοήθησε και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Ε, έχουμε κατανοήσει και το γνωρίζουμε ότι ο μέσος όρος διαμονής των επισκεπτών στην περιοχή μας είναι πολύ χαμηλός σε σχέση με τις περισσότερες περιοχές της υπόλοιπη της χώρας. Ίσως και εκεί θα πρέπει να στοχεύσουμε τα επόμενα mm. χρόνια πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό το μέσο όρο διαμονής, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο καμιά φορά και αν θέλουμε και αυτούς τους διερχόμενους transit επισκέπτε, γιατί μας γεμίζουν κάποιες καινέ ημερομηνίε. Αλλά σίγουρα ο προορισμός έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και ως προς τη ε, μέση διαμονή των επισκεπτών, αλλά και ως προς το τι κόσμος έρχεται, πού μπορούμε να στοχεύσουμε. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, συνεργασίας και φυσικά η Ένωση Ξενοδόχων πρωτοστατεί στο να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με όλους του φορείς. Και βέβαια είναι και συμπληρωματικά, αν θέλετε, μάλλον όχι οι συμπληρωματικά, είναι βασικό έτσι στο να ολοκληρωθούν και κάποιες βασικές υποδομές, όπως οδικά έργα. Ε, είστε από αυτούς που από την πρώτη στιγμή ε, έχετε ταχθεί υπέρ του να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή ο άξονας ή ο Άννα κακαβιά. Ε, είστε από αυτούς που δίνετε τη μάχη ώστε να έρθουν περισσότερες πτήσεις στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, πράγματα έτσι που θα μπορούσαν σίγουρα να προσδώσουν μια άλλη προοπτική στο τουριστικό μας προϊόν. Το κάνουμε αυτό γιατί βλέπουμε συνεχώς όταν συναναστρεφόμαστε με τους ανθρώπους που διακινούν τον κόσμο, με τους tour operator, με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ότι είναι το, το, βασικότερο πρόβλημα της περιοχής παρά το ότι οι δύο οδικοί άξονε που ήδη έχουν γίνει, η Εγνατία και η Ιόνια, έχουν φέρει πολύ κόσμο. Θα έλεγα ότι είναι ο πρωταρχικό παράγοντας που φέρνει κόσμο στην περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι αν ολοκληρωθούν όσα είπατε τόσο η Ιόνια μέχρι τα σύνορα γιατί βλέπουμε ότι και στις όμορες χώρες γίνονται, γίνονται πράγματα. Τώρα οι Αλβανοί συνεχίζουν το δρόμο. Νομίζω δημοπρατήθηκε μέσα σε αυτό το μήνα το βόρειο κομμάτι που βγαίνει στο Μαυροβούνιο. Οι Κροάτες προχωράνε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αρέσκεται στις οδικές διακοπές από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Είναι ένα δυνητικό κομμάτι 70 εκατομμυρίων τουριστών που κάνουν οδικές διακοπές. Οπότε μπορούμε να πάρουμε και από αυτή την πίτα και δεν θα ωφεληθούμε μόνο εμείς. Αυτό λέμε συνεχώς. Θα ωφεληθεί όλη η Δυτική Ελλάδα. Θα ωφεληθεί μέχρι και η η Καλαμάτα θα Αυχοληθεί όλη η χώρα. Και αντίστοιχα με τις πτήσει, θεωρούμε ότι είναι πλέον όριμε οι συνθήκε, τουλάχιστον όσον αφορά τι χαμηλού κόστου εταιρείε. Από τη στιγμή που υπάρχει και ενδιαφέρον, γιατί το αεροδρόμιο μα είναι φθηνό, γιατί υπάρχουν οι οδικοί άξονε που μπορεί να κατευθυνθεί προ διάφορε κατευθύνσει, να έρθουν και τέτοιε πτήσει στην περιοχή μα. Συνο παλεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει σύντομα κάποια θετική κατάληξη και στην επιδοτούμενη γραμμή Ιωάννη Ιωάννινα-Εράκλειο θεωρούμε ότι θα δώσει και αυτή, και αυτή η πτήση μια δυναμική στην περιοχή μας ε, είμαστε ίσως από τα λίγα αεροδρόμια που δεν υπάρχει ε, άγονη γραμμή όπως λέγεται ε, βλέπουμε ότι η Καλαμάτα έχει δύο-τρεις πτήσεις από Θεσσαλονίκη και από άλλους προορισμούς ε, σίγουρα είναι πιο ανεπτυγμένη το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και τουριστικά η Καλαμάτα, αλλά γιατί όχι και εμείς να, να στοχεύσουμε σε κάποια εξειδικευμένα δρομολόγια και να τα πετύχουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την αντίστοιχη ε, ανταπόκριση, γιατί και το Πανεπιστήμιο ε, με τους φοιτητές μπορεί να βοηθήσει και ο κόσμος που αμφίπλευρα θα θέλει να ταξιδέψει. Οπότε θεωρούμε ότι τουλάχιστον σε αυτά που στοχεύουμε μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Βέβαια, γιατί η σύνδεση με το Ηράκλειο που είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, κύριε Σουρέλη, σκόνταψε στην πανδημία. Έτσι, πριν καλά-καλά ξεκινήσει αυτή η σύνδεση, σταμάτησε ακριβώ γιατί προέκυψε το ζήτημα τη πανδημία. Απαγορεύτηκαν. Δηλαδή, ήταν και οι συγκυρίε τέτοιε που σίγουρα δημιούργησαν, έφεραν κάποια πράγματα πίσω. Εσεί όμω συνεχίζετε να παλεύετε, όσο και σα τραβάει ο Υπουργό ταυτή, όσο και αν ο Υπουργό έτσι ε, γιατί διαμαρτύρεστε. Να τα πάρουμε με τη σειρά για την πτήση εκείνη που είχε δρομολογηθεί τότε για την Κρήτη. Ήταν μια πτήση τσάρτερ με συγκεκριμένα δρομολόγια, τα οποία θα γινότανε, δεν έγιναν λόγω και της πανδημίας. Και εμείς μιλάμε τώρα για κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για όλο το χρόνο πτήση, mm -hmm. η οποία θα επιδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση βέβαια. Αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον μπορεί να απενταχθεί και από τις επιδοτούμενες. Από τις 28, αν δεν κάνω λάθος, επιδοτούμενες πτήσεις που προκυρήθηκαν τώρα οι 8 απεντάχθηκαν γιατί είχαν μεγαλύτερη ζήτηση, οπότε βγήκαν από το ήταν πρόγραμμα. Ασύμφορο. Ε, ήταν ασύμφορο. Όχι, υπήρχε μεγάλη ζήτηση και γι' αυτό ε, πήγαν στα κανονικά δρομολόγια, βγήκαν από τις άγονες γραμμές. Ε, στοχεύουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό από εκείνη την περίπτωση και πιστεύουμε ότι το, το δικαιούται η περιοχή μας τουλάχιστον μία πτήση να είναι στις άγονες γραμμές. Έχουμε πάρει τις διαβεβαιώσεις από τους ε, ε, πολιτικά ειστάμενους της περιοχής μας ότι το τρέχουν το θέμα, ότι ε, ήδη έχει γίνει μελέτη από το Υπουργείο, ε, από το Υπουργείο ε, Μεταφορών και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει και από εκεί έγκριση ώστε να μπει στο πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως επειδή δηλαδή μου αναφέρατε και τον Υπουργό, με τον Υπουργό ε, το συγκεκριμένο, τον κύριο Κικίλια δεν είναι, Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μαζί του το οποίο δημοσιοποιήθηκε Υπάρχει πρόβλημα όμως ε, γενικότερο και το βλέπουμε στις συνομιλίες με τους συναδέλφους και για άλλα θέματα έχει να κάνει και με τη βραχυχρόνια αμίσθωση έχει να κάνει και με το τελευταίο πυροτέχνημα που έπεσε για την... Ε, τη σκεψιμότητα που θα υπάρξει στα νησιά το χειμώνα από Ευρωπαίους που θα έρθουν να ξεχειμονιάσουν ε, στην Ελλάδα. Και σενοδόχη, οι ξενοδόχοι, οι συνάδελφοί μας είπαν ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε κάτι αντίστοιχο που κάνει η Ισπανία ε, από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε υπάρχει γενικότερα μία ένταση, μία θα έλεγα δυσκολία. Έλλειψη επικοινωνία. Έλλειψη επικοινωνία. Ε, ξεκίνησαν τα πρώτα δείγματα από την πρώτη συνάντηση όπου Θεωρώ τελείω unfair και, και μη σωστό το να μετά τι πρώτε αυροφροσύνε και φιλοφρονήσει και γνωριμίε, αφού είπε αυτά που ήθελε ο Υπουργό, να μην ακούσει τον πρόεδρο τη Πανελληνία Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε αυτά που είχε να του πει και να σηκωθεί να φύγει, λέγοντα ότι θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ε, ήταν προσβλητικό προ το φορέα που εκπροσωπούμε. Ε, οπότε φάνηκαν τα πρώτα δείγματα από εκεί και πλέον οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουμε πει ανά την επικράτεια ότι τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες που θα ακολουθήσουν, ό,τι πρόβλημα υπάρχει θα πηγαίνει κατευθείαν στα συναρμόδια Υπουργεία προς επίλυση και θα παρακάμπτεται το Υπουργείο Τουρισμού. Μάλιστα. Τουλάχιστον όσον Κύριε... αφορά τον Υπουργό, γιατί με την Υπουργό... Κυρία, υπουργό κυρία, με την κυρία Σαχαράκη έχετε και καλή συνεργασία. Τις σχέσεις είναι άψογες, ναι, και υπάρχει και συνεργασία. Εσείς μπορείτε να πηγαίνετε να χτυπάτε την πόρτα της κυρίας Ζαχαράκη, λοιπόν, μήπως μπορέσετε να βγάλετε άκρη σε κάποια ζητήματα. Ναι, απλά έχει συγκεκριμένα θέματα με τα οποία... Χαρτοφυλάκιο, το τουρισμός έτσι. Ο για όλους, ναι, με τη μόρφωση, με την επιμόρφωση στον τουρισμό. Αντίστοιχα, ο Γενικό Γραμματέα έχει κάποια άλλα θέματα. Γενικά, υπάρχει μια δυσλειτουργία όσον αφορά τη σχέση με τον Υπουργό αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Ελπίζω να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, κύριε Σουρέλη, ακριβώ για να μπορέσουν να προχωρήσουν κάποια βασικά ζητήματα του δικού σα του κλάδου. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.